Στην επέκταση των υφιστάμενων μέτρων για ακόμη λίγες ημέρες φαίνεται να προσανατολίζονται ειδικοί αφού αφενός η κατάσταση μπορεί να έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο παραμένει σε κρίσιμη καμπή η πανδημία και αφετέρου χρειάζεται χρόνος ώστε να διαφανεί κατά πόσον τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ αποδίδουν. Οι ειδικοί ζητούν πίστοση χρόνου μέχρι το τέλος της βδομάδας. Είναι πρόωρο ακόμα, δηλαδή τα μέτρα έχουν εφαρμοστεί την 1η του μήνα, τώρα σήμερα έχουμε 7. Νομίζω πρέπει να δώσουμε λίγο καιρό για να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των μέτρων. Καθοριστική σημασία οι επόμενες 3 ημέρες, αφού εάν η κατάσταση παραμείνει ως έχει και δεν σημειωθεί βελτίωση, δεν αποκλείεται ακόμη και η λήψη αυστηρότερων μέτρων. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα πάντως δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για χαλαρώσεις, αφού ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων είναι τριψήφιος, όπως επίσης τριψήφιος παραμένει και ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται. Όλα αυτά την ώρα που μακραίνει η λίστα των θανάτων λόγω της νόσου, αφού μόνο την τελευταία εβδομάδα έχουν χάσει τη ζωή τους 13 άνθρωποι. Τα σκαλιά του Προεδρικού ανεβαίνει αύριο ο Υπουργός Υγείας, θέτοντας ενώπιον του Προέδρου Αναστασιάδη όλα τα δεδομένα. Τόσοι καταγράφουν οι δείκτες των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Με βάση την εθνική αναφορά τις πρώτες 2 εβδομάδες του Νοέμβρη, η αθρηστική επίπτωση της επαρχίας Λεμεσού ήταν 502 μολύνσεις ανά 100.000 κατοίκους. Ενώ τις 2 τελευταίες εβδομάδες του μήνα, η αθρηστική επίπτωση έχει πέσει στις 375 ανά 100.000 κατοίκους. Τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα του lockdown που υπήρχε στην Πάφο και στη Λεμεσό να κατεβαίνουν δραστικά οι αριθμοί. Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και στην Πάφο, αφού τις πρώτες 2 εβδομάδες Νοεμβρίου η αθρηστική επίπτωση ήταν 169 μολύνσεις ανά 100.000 κατοίκους, ενώ μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου η αθρηστική επίπτωση έφτασε τις 144 ανά 100.000 κατοίκους. Στο μεταξύ, την μη χρήση μάσκα στους χώρους εστίασης, ιδιαίτερα κατά τις μετακινήσεις των θαμών εντός των υποστατικών, διαπιστώνει το Υπουργείο Υγείας, υπενθυμίζοντας πως η εφαρμογή του μέτρου είναι υποχρεωτική.